τον κύριο Αναστασιάδη, όπου είχαμε την τρίτη κατά σειρά συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, του τριμερούς εταιρικού σχήματος Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Προηγήθηκε βεβαίως η χθεσινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η σημερινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της τριμερούς, αλλά και των διμερών συναντήσεων που είχαμε, επιβεβαιώσαμε εκ νέου την σταθερή ανάπτυξη της ευρύτατης και πολύπλευρης συνεργασίας μας. Μια συνεργασίας μεταξύ λαών με μακροχρόνιους δεσμούς, μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και διαθέτουν κοινή αντίληψη και κοινή προσέγγιση επί σειράς ζητημάτων. Οι τρεις χώρες μας βρίσκονται σε μια δοκιμαζόμενη περιοχή, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αποσταθεροποίηση και το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η τριμερής συνεργασία μας αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας και εκπέμπει και το μήνυμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την προσέγγιση εξετάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα διεθνή ζητήματα, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα, διεθνώς. Υιοθετήσαμε επίσης σήμερα την κοινή δήλωση των Αθηνών που αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε την σημασία που έχει η εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σημασία τόσο για το λαό της Κύπρου όσο και για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Παράλληλα, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του ΟΗΕ στη Συρία, την Λιβύη και την Ιεμένη. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Συρία με όρους που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση για την ανοικοδόμηση της χώρας. Εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις διεθνείς πρωτοβουλίες για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δυνάμεων που βασίζονται στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό όπως ο ΙΣΙΣ. Υπό το φως αυτών των περιφερειακών προκλήσεων υπογραμμίσαμε την ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής προσφυγικής κρίσης που βιώνουμε. Μια προσέγγιση που στοχεύει τόσο στην αποτελεσματική ανθρώπινη διαχείριση του φαινομένου με καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακινητών όσο όμως και στην αντιμετώπιση των αιτιών του, δηλαδή των συγκρούσεων, των πολέμων και της φτώχειας. Παράλληλα, τονίσαμε τη σημασία που έχει η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τον νέο κύκλο βίας που έχει ανοίξει και τονίσαμε την ανάγκη για έναρξη αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τέλος, συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους οποίους είτε συμμετέχουμε όλοι μαζί είτε χωριστά, υπογραμμίσαμε ειδικότερα τα αμοιβαία ωφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ουσιαστικά την Αίγυπτο
ώστε αυτή η τόσο σημαντική χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις που αναδύονται και να βοηθηθεί για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο εσωτερικό της. Ασφαλώς, πέρα από όλα αυτά, συμφωνήσαμε ότι η περιοχή μας, μια περιοχή στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, δεν βρίσκεται μόνο αντιμέτωπη με απειλές και προκλήσεις, αλλά και με τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες αν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να προχωρήσουμε με πολύ σημαντικά βήματα σε μια κατεύθυνση συνανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς μας. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα τα δίκτυα που μας ενώνουν και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω συνεργασία μας. Μιλήσαμε για ενεργειακά δίκτυα και τις εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, για την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, την περαιτέρω αξιοποίηση του κοιτάσματος ΖΟΡ στην Αίγυπτο, την περαιτέρω αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, την προώθηση των αγωγών ενέργειας μέσα από τον ελλαδικό χώρο, του ΤΑΠ, του IGB, αλλά και πιθανών νέων αγωγών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε παράλληλα στην επιτάχυση των διαβουλεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των θαλασσίων ζωνών μας όπου αυτό είναι δυνατόν και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνεργασία μας αυτή δεν εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας λογικής αποκλεισμού τρίτων χωρών ή εναντίον τρίτων χωρών, κάθε άλλο. Αποτελεί μία ανοιχτή πρόκληση, θα έλεγα εγώ, και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και για προώθηση συνεργειών προς όφελος των λαών και προς όφελος σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, ως χώρες με ναυτική παράδοση και ανεπτυγμένα δίκτυα λιμένων, συμφωνήσαμε στην ανάπτυξη της διαλιμενικής και ναυτιλιακής συνεργασίας μας, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών μας ανταλλαγών και των θαλάσσιων μεταφορών. Συζητήσαμε για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η κατασκευή της νέας διόρυγας στο Σουέζ, η ανάπτυξη ταυτόχρονα των ελληνικών λιμανιών, αλλά και η ενίσχυση της Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα. Αναδείξαμε επίσης τις δυνατότητες που διανοίγονται στις τρεις χώρες μας για αμοιβαίες επενδύσεις. Για όλα αυτά συμφωνήσαμε σήμερα η συνεργασία μας σε όλους αυτούς τους τομείς να επιταχυνθεί και συμφωνήσαμε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεννόησης και συνεργασίας, ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί, όπως είπα, σε μόνιμη βάση, ένα συμβούλιο που θα συναντιέται τακτικά και θα συντονίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε στη δημιουργία εξειδικευμένης επιτροπής για θέματα γαλάζιας οικονομίας, που καλύπτει και άλλους τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός, η αλγεία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα επίπεδα συνεργασίας έχουν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία βγαίνουμε σταδιακά αλλά με αυτοπεποίθηση από διαφορετικού τύπου βαθύτατες όμως κρίσεις στις χώρες μας. Κρίσεις που αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, κρίσεις από τις οποίες οι λαοί μας βγαίνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι συμφωνήσαμε από εδώ και στο εξής οι συναντήσεις μας να μην έχουν μονάχα έναν χαρακτήρα θεωρητικής επαναβεβαίωσης της κοινής μας βούλησης να συνεργαστούμε, αλλά να έρχονται ως επιστέγασμα υλοποίησης όσων έχουμε συμφωνήσει.
Στην επόμενή μας συνάντηση, συνεπώς, η οποία μετά από ευγενική πρωτοβουλία του Προέδρου Σίση θα γίνει στο Κάιρο τον επόμενο χρόνο, ελπίζουμε ότι όχι απλά θα επιβεβαιώσουμε την βούλησή μας για κοινή δράση και συνεργασία, αλλά και θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο. Θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο το οποίο πιθανώς να εξειδικευτεί και με τα εγγένεια συγκεκριμένων πρωτοβουλειών ή έργων στο Αιγυπτιακό έδαφος, αργότερα στο Κυπριακό, στο Ελληνικό, που θα αφορούν την τριμερή συνεργασία και την συνέργεια των τριών κρατών αλλά και επιχειρήσεων από τις τρεις χώρες. Η επιτυχή συνεργασία μας και τα αποτελέσματα που αυτή φέρνει αναδεικνύουν τη σημασία της ουσιαστικής ευρωμεσογειακής συνεργασίας και αποδεικνύουν ότι η εύθραστη περιοχή μας μπορεί να καταπολεμήσει φαινόμενα εξτρεμισμού και φονταμενταλισμού, φαινόμενα τρομοκρατικής βίας και μυσαλλοδοξίας και να μετατραπεί σε κοιτίδα ειρήνης και ανάπτυξης, έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου, που ήταν μια θάλασσα συνεργασίας και πολιτισμού. Θέλουμε να ξαναγίνει, δεν θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα συγκρούσεων, θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας, διαπολιτισμικής ανταλλαγής, συνεργασίας, και σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα βάζουμε γερά θεμέλια προκειμένου να πετύχουμε αυτό το όραμα. Σας ευχαριστώ θερμά και δίνω το λόγο στον αξιότιμο Πρόεδρο Σίση. Ευχαριστώ εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, στο όνομα του ελεήμονος και εκτιμούνος Θεού, εξοχότητα κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας, καταρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου στην ελληνική κυβέρνηση για αυτή την ευγενή φιλοξενία, την άψογη οργάνωση και την προετοιμασία της σημερινής διάσκεψης στα πλαίσια του τριμερούς μηχανισμού διαβούλευσης μεταξύ των τριών χωρών μας. Η σύγκληση η σημερινή της διάσκεψης στην ελληνική πρωτεύουσα για τρίτη φορά σε επίπεδο κορυφής αντανακλά και αποδεικνύει την επιμονή όλων μας να συνεχίσουμε την πορεία μας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόοδος και η ανάπτυξη, καθώς επίσης συμβολίζει την ακλόνητη δέσμευσή μας στην από κοινού συνεργασία με βάση ένα κοινό όραμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Θέλω να μου επιτρέψετε να εκφράσω, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τα προκτικά βήματα που συζητήσαμε για την ενεργοποίηση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου σε πολλούς τομείς που εξασφαλίζουν πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες, επικεφαλής των οποίων είναι ο τομέας της ενέργειας, του των επενδύσεων της ναυτιλίας, όπου προσβλέπουμε σε συνεργασία σε αυτούς τους τομείς τα οποία θα αποδώσουν τα ωφέλη στους λαούς μας για ένα καλύτερο μέλλον. Προσβλέπουμε στην επόμενη χρονική περίοδο να υπάρχουν αισθητά και απτά αποτελέσματα στην πραγματικότητα μέσα από κοινά έργα. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας διάσκεψη αντανακλά την συμφωνία μας και την ταύτισή μας στα οράματα. Εδώ συμφωνήσαμε για την ανάγκη να συνεχίσουμε τον συντονισμό και τη συνεργασία μας, την άοκνη συνεργασία μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς επίσης την καταπολέμηση των ιδεολογικών ριζών αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων σε μια περιοχή η οποία βασίζεται στην άνεξη θρησκεία με διαχρονικό τρόπο. Εδώ οι θρησκευτικοί θεσμοί
και τα θρησκευτικά όργανα οφείλουν να ασχοληθούν με το θέμα του το θρησκευτικού κηρύγματος. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για τη διοργάνωση του θρησκευτικού διαλόγου τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα. Στην διάσκεψη αυτή συμμετείχε η Αίγυπτος σε ψηλό επίπεδο λόγω της πεποίθησής μας για τη σημασία τέτοιες διάσκεψεις και ευελπιστούμε να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση των εισηγήσεων αυτής της διάσκεψης. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, συμφωνήσαμε στην ανάγκη έβρεσης δίκαιης λύσης του Παλαιστινιακού προβλήματος, την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκειμένου κάτι τέτοιο να συμβάλλει στην εξάλληψη ενός από τους μεγαλύτερους παράγοντες έντασης και αποσταθεροποίησης στην Μέση Ανατολή, πράγμα το οποίο απαιτεί πολλαπλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Επίσης, σύμφωνα με τις συζητήσεις μας, προκύπτει η ανάγκη έβρεσης λύσης των θεμάτων της Συρίας και της Λιβύας. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εξέφρασα και υπογράμμισα την συνέχιση της στήριξης της Αιγύπτου προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού με στόχο την εξασφάλιση της ενότητας του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Άκουσα με πολύ προσοχή τον εξοχότητο πρόεδρο της Κύπρου και τον εξοχότητο πρωθυπουργό της Ελλάδος γύρω από την αντιμετώπιση της αυξανόμενης μεταναστευτικής κίνησης με βάση ανθρώπινη και όχι μόνο με πρίσμα ασφάλειας, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με ανθρώπινο πλαίσιο βάσει των διεθνών συνθήκων. Εξοχότητα κύριε Πρόεδρε, εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, εκ νέου θέλω να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση για αυτή την επιτυχή οργάνωση της διάσκεψης και σε εσάς, εξοχότητα κύριε Πρόεδρε, της Κυπριακής Δημοκρατίας για την συμβολή και τη συμμετοχή σας την σημαντική στην στήριξη αυτής της θημερούς διαβούλευσης. Αδειμονώ να συγκληθεί η επόμενη διάσκεψή μας στο Κάιρο για να εξασφαλίσουμε περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση των εταιρικών σχέσεών μας στην κοινή εργασία. Σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε ο εξοχότητος πρωθυπουργός της Ελλάδας για την κοινή συνεργασία, προσβλέπουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα συμβάλλει στην κοινή μας ανάπτυξη και πρόοδο προς όφελών μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 7 μήνες περίπου μετά την σύνοδο στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η τρίτη σημερινή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας ή Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Θα ήθελα πριν και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρωθυπουργέ θερμότατα για την φιλοξενία αλλά και την θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε τόσο σε μένα όσο και στον πρόεδρο Σίση. Η σημερινή συνάντηση σε επίπεδο κορυφής υπήρξε κατά την άποψή μου απόλυτα επιτυχής ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή την περαιτέρω εμβάθυνση, εμπέδωση και διεύρυνση του τριμερούς μηχανισμού με στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο επικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας. Υιοθετήσαμε την διακήρυξη της Αθήνας που επιβεβαιώνει ότι ο τριμερής διάλογος και η συνεργασία προάγει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας
και της ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα και με όσα εν λεπτομερία ανέφερε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και δεν επιθυμώ να τα επαναλάβω. Δηλαδή είτε αυτό αφορά την κρίση στη Συρία, στην Κύπρο, στην Λιβύη και ούτω καθεξής. Κοινή διαπίστωση εξάλλου των τριών χωρών είναι ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού. Δηλαδή της απόφασης, όπως ελέγχθηκε από τον Πρωθυπουργό, της δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού που να υλοποιεί πλέον την έμπραχτη και υπαρχτή πια τους δεσμούς, αν θέλετε, φιλίας, να μετατρέπονται αυτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί και υιοθετούνται και από την διακήρυξη της Αθήνας σε έργα και να μην παραμένουμε στις φιλικές διαθέσεις απλώς. Κύπρος και Ελλάδα. Επιβεβαιώσαμε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, ειδικότερα σε θέματα που προάγουν την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας, όπως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και των μεταναστευτικών ροών. Σημαντικός στόχος των τριών χωρών είναι η από κοινού και με άλλες δυνάμεις, με αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετώπιση των αιτίων των προσφυγικών ροών στην ρίζα τους. Ανταλλάξαμε εξάλλου απόψεις όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης και επανέναρξη στο συντομότερο των συνομιλιών στην βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα, και είναι με γνωμοσύνη που θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο προς τον Πρόεδρο Σίση όσο και προς τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας για την αποφασιστήριξη του ενδοκοινοτικού διαλόγου, του κοινοτικού διαλόγου στην Κύπρο, προκειμένου να εξευρεθεί μόνιμη λύση με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, μη παραγνωρίζοντας βεβαίως ότι η Κύπρος σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίσει ποτέ πως βασικά συστατικά της λύσης θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικότατα κάποια από τα οποία βαρύνουν ή έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, όπως είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και βεβαίως ο τερματισμός του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την ίδια ώρα με ένα, αν θέλετε, πιο έντονο τρόπο τον Πρόεδρο Σίση, που σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής αλλά και της συμβολής του στην Ισλαμική Διάσκεψη Συνεργασίας έχει δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα και μια άλλη αντίληψη μέσα στους κόρπους της διάσκεψης, της Ισλαμικής Διάσκεψης, με αποτέλεσμα από πέρυσι το Σεπτέμβρη, θα πρέπει να ομολογήσω, τα ψηφίσματα να είναι πλησιέστερα προς τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αντί ως παλαιότερα συνέβαινε τη στήριξη προς ένα παράνομο δημιούργημα. Την ίδια ώρα υπογραμμίσαμε, θα πρέπει να πω, την κοινή μας αντίληψη ότι η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογόνων θράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης ανακάλυψης του κοιτάσματος ΖΟΡ στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και την σταθερότητα των χωρών της περιοχής μας. Είμαστε της άποψης ότι ο φυσικός πλούτος πρέπει να αποτελεί την πηγή συνεργασίας και όχι την αιτία τριβών. Και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό που χτίζουμε μπορεί να επιτύχουμε, γιατί όπως ελέγχθηκε από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο Σίση, στόχος δεν είναι να αποκλείσουμε κανένα. Η συνεργασία μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Οι ενεργειακές πηγές μπορεί να αρκέσουν τις ανάγκες πολλών, όχι μόνο των Ευρωπαίων, αλλά και άλλων από τους γείτονες μας. Συζητήσαμε τρόπους ταυτόχρονα, σαν μεσογειακές χώρες, μια πρόταση για προοπτική δημιουργίας μειχτής οικονομικής επιτροπής σε θέματα γαλάζιας οικονομίας,
που, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, θα αφορά μεταξύ άλλων θαλάσσιες μεταφορές, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, εκπαίδευση και θαλάσσιο περιβάλλον. Έχω την εντύπωση ότι εκείνος που ομιλεί τελευταίος θα πρέπει να είναι και πλέον σύντομος, γι' αυτό και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση και να διαβεβαιώσω τόσο τον Πρωθυπουργό σου και τον φίλο Πρόεδρο Σίση ότι προσβλέπω στη συνέχιση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας εποφελία των χωρών, όχι μόνο των δικών μας χωρών αλλά και των χωρών της περιοχής. Και πάλι ευχαριστώ θερμά φίλε Αλέξη και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο και βεβαίως κατ' επέκταση και στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους σας θερμά. Να είστε όλοι καλά.